Δεν αλλάξαμε. Τη τελευταία φορά που βρεθήκαμε, Γιάννη, με έλεγε. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, σε παρακαλώ. Ναι, θα μιλάμε στον ελληνικό. Μπορώ να το πω λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ θερμά καταρχήν. Και είναι ιδιαίτερη τιμή το ότι μπορώ και κουβεντιάζω με έναν άνθρωπο που όλα αυτά τα χρόνια, πόσο, 10 χρόνια πλέον. 10 χρόνια. Προχωράνε τα χρόνια, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν έδειξα στο Sky αυτό που σε είχα ρωτήσει πριν από 5 χρόνια. Αν ήσουν υπουργός οικονομικών, τι θα έκανες. Και μου είχες απαντήσει 5 χρόνια πριν, τι έκανες τώρα. Πού είμαστε. Κοίταξε, γύρω είναι πολύ απλά τα πράγματα. 5 χρόνια τώρα, ναι, είχαμε αποδεχθεί ένα φάρμακο το οποίο δεν ήταν απλώς πικρό, αλλά ήταν τοξικό. Το να είναι πικρό το φάρμακο όταν είσαι άρρωστος, δεν πειράζει, θα το πάρεις, θα πικραθείς, αλλά θα γιατρευτείς. Ναι. Το πρόβλημα με αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το φάρμακο, ήταν ότι ήταν τοξικό. Ότι ήταν μέρος του προβλήματος και όχι της θεραπείας. Ο μόνος τρόπος να το αλλάξεις αυτό μετά από 5 χρόνια κυβερνήσεων, 3 κυβερνήσεων συνεχόμενων, ναι, που το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να αποδέχονται τη λογική του, είναι ουσιαστικά να πεις στους εταίρους ότι το μόνο που με ενδιαφέρει δεν είναι η επόμενη δόση. Δεν είμαι σαν τους ναρκωμανείς που θέλουν τη δόση τους. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η πραγματική θεραπεία. Να γίνω καλά. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Πρώτον, σέβομαι το γεγονός ότι η χώρα μου έχει μια δανειακή συμφωνία με εσάς. Απ' την άλλη μεριά, οι όροι εφαρμογής αυτής της δανειακής συμφωνίας είναι μέρος του λόγου για τον οποίο η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία συνεχίζουν να βρίσκονται σε αυτή την πορεία της σκοτωδίνης. Και εμείς εκλεγήκαμε να σεβαστούμε βεβαίως τις διακρατικές συμφωνίες και τις συμφωνίες μας με τους θεσμούς, αλλά απ' την άλλη μεριά να αμφισβητήσουμε τη φιλοσοφία ενός προγράμματος που έχει παράξει αυτή την ανθρωπιστική κρίση στους δρόμους. Αυτά τα δύο πρέπει να τα παντρέψουμε. Μου λέγαν από την αρχή ότι αυτό είναι το πρόγραμμα, αν σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει. Η απάντηση είναι δεν μου αρέσει. Και τότε αρχίσαν οι απειλές που όλο ο κόσμος γνωρίζει. Και η απάντηση ήταν ότι εμείς δεν δεχόμαστε απειλή. Και τελικά καταλήξαμε σε μία συμφωνία η οποία είναι αμοιβαίως υποφελής. Δεν μας εξασφαλίζει την έξοδο από την κρίση. Μας εξασφαλίζει, ναι, ένα πράγμα. Ένα τετράμινο. Να αναπνεύσουμε. Σταθερότητας. Μάλιστα. Ανάσας. Και το δικαίωμά μας να έχουμε άποψη για το τι φάρμακο παίρνουμε. Σαφής. Απόλυτα σαφής. Ο κύριος Σόιμπλε είπε αν η Ελλάδα δεν ακολουθήσει τις δεσμεύσεις θα ακυρωθεί η τετράμινη συμφωνία. Δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Σόιμπλε. Εμείς δεν θέλουμε να μην έχουμε δεσμεύσεις. Όταν έχεις μια δανειακή συμφωνία, υπάρχουν δεσμεύσεις. Είτε πας εσύ στην τράπεζα να πάρεις στεγαστικό δάνειο, είτε, ναι, πηγαίνουμε εμείς να επεκτείνουμε τη δανειακή συμφωνία. Το θέμα είναι ποιες είναι οι δεσμεύσεις. Αυτό που πετύχαμε εμείς είναι να καταργηθούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις. Σωστό. Και να αρχίσουμε από την αρχή. Το mail καρδουβελί. Αυτό το καταργήθηκε. Έτσι. Και αρχίσαμε εμείς με ένα κείμενο το οποίο είναι αμφίσιμο, ναι, έχει πολλά κενά. Ναι. Αλλά τι είναι. Είναι ένα κείμενο στο οποίο εμείς καταφέραμε να περάσουμε μια σειρά από ζητήματα. Αμοιβαία συζήτηση. Μπήκε η ανθρωπιστική κρίση. Ναι. Ήταν ανήκουστο για το πλαίσιο του Eurogroup. Σωστό. Την πρώτη φορά, Γιώργο, που ανέφερε τις λέξεις ανθρωπιστική κρίση, μου είπαν ότι πολιτικοποιώ τη συζήτηση. Βγάλα σπυράκια. Ναι. Όταν άρχισα να αναφέρομαι σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, κάτι που μπήκε σε αυτό το κείμενο, ναι, μέσα, ναι, μου είπαν ότι αυτό απαγορεύεται. Αυτό αποτελεί rollback, ότι πηγαίνετε πίσω. Και τελικά αποδέχτηκαν την αναφορά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, στην αύξηση του ελάχιστου μισθού. Ξέρεις τι δύσκολο ήταν αυτό. Πολύ μεγάλη πίεση, έτσι. Τεράστια πίεση. Αλλά έτσι είναι. Η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, γενικά λειτουργεί σαν ένας παγετώνας που κινείται αργά και σταθερά προς μία πορεία. Το να ανατρέψει αυτή την πορεία, ναι, και να πεις ότι αυτή η πορεία είναι καθοδική για όλους μας, όχι μόνο για τους Έλληνες και για τους Ευρωπαίους, ναι, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Αλλά το καταφέραμε. Μάλιστα. Το καταφέραμε προς το παρόν. Δεν έχουμε εξασφαλίσει. Θέλει δουλειά. Θέλει τεράστια δουλειά. Ακριβώς. Αλλά είναι μια στιγμή, ακριβώς, που μπορούμε να αναπνεύσουμε και να ξεκινήσουμε από σήμερα, από χτες για την ακρίβεια, ναι, ξεκινήσαμε, και τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο βήμα, για τη χρηματοδότηση, ναι, για αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνήσουμε, θα νομοθετήσουμε. Ακριβώς. Και εγώ είμαστε για ρευστό, κύριε Υπουργέ. Θα είμαι σαφής. Η ταμιακή μας κατάσταση, ναι, είναι ικανοποιητική. Ναι. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Είμαστε εντάξει σε αυτό. Είμαστε εντάξει. Δηλαδή, όμως εκεί που δεν είμαστε εντάξει. Ο Γιάννης Βαρουφάκης βάζει το χέρι του, ή μάλλον λέει στους Έλληνες, μην ανησυχείτε για μισθούς και για συντάξεις. Ναι, το λέω. Εκεί είμαστε εντάξει. Το λέω. Ωραία. Αλλά παράλληλα όμως θα πω και κάτι άλλο στους, ναι, Έλληνες. Ιδίως, ναι, αυτούς που όταν περπατάω στον δρόμο έρχονται και μου δίνουν συγχαρητήρια και μου χτυπάνε την πλάτη φιλικά και μου λένε προχωρά, είμαστε μαζί σου. Πληρώνετε τους φόρους σας.
Σωστό. Είναι και αυτό μέρος του πατριωτικού μας καθήκοντος. Όχι μόνο να λέμε όχι στις δυνάμεις που θέλουν να συνεχιστεί η σκοτωδίνη, η κρίση χρέους από πληθωρισμού στην Ελλάδα. Χρειάζεται και το πατριωτικό καθήκον του ότι είμαστε συνεπείς όσοι έχουμε. Ο άνθρωπος που δεν έχει και πεινάει και δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του, προφανώς δεν πρέπει να τον δούμε αυτόν σαν τον εχθρό της πατρίδας. Αλλά όσοι έχουν πρέπει να πληρώνουν. Ακριβώς. Τώρα, εκεί που έχουμε πρόβλημα, στο θέμα της ρευστότητας, αφορά τις αποπληρωμές μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του Μαρτίου. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο έχουμε αρχίσει ήδη να το συζητάμε με τους εταίρους μας. Ναι. Γιώργο, εκεί τι λέμε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας χρωστάει 2 δισεκατομμύρια. Θα τα πάρουμε αυτά. Από χρήματα τα οποία εκείνη λέει ότι εμείς πληρώσαμε που δεν έπρεπε να έχουμε πληρώσει. Δεν είναι δανεικά. Ναι. Δεν είναι δανεικά. Είναι επιστροφές. Είναι επιστροφές. Και μας λένε ότι θα δούμε αν θα σας τα δώσουμε. Γιατί? Και θα σας βάλουμε. Γιατί έτσι δυστυχώς απεφάνθη η προηγούμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Και για την ακρίβεια, η κυβέρνηση Παπαδήμου Βενιζέλου, ναι, που έκανε μια κίνηση την οποία δεν θα τη χαρακτηρίσω εγώ, ας τη χαρακτηρίσουν οι τηλεθεατές, ναι, δέχθηκε ότι ακόμα και αυτά τα χρήματα των επιστροφών θα δίνονται μόνο μετά από αξιολόγηση της Τρόικας. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο, ναι, αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού, ναι, δεν είναι δανεικά. Ναι. Εσείς μας λέτε ότι μας το χρωστάτε και επειδή θέλουμε να είμαστε πολύ λογισμένοι και ήρεμοι, ναι, και ναι, συνεπείς με τους κανόνες συμπεριφοράς που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέμε κάντε κάτι απλό. Μην μας τα δώσετε μας. Δώστε τα απευθείας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή είναι και η επόμενη πρόταση. Και αρχίζουν και μου λένε, ναι, αλλά δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Φτιάξτε τη. Υπήρχε διαδικασία του Μνημονίου. Άρα, πού είμαστε τώρα σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις μας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους δανειστές μας? Ενδέχεται να ξυπνήσουμε ένα πρωί και αυτοί να μην έχουν πληρωθεί και να μας δημιουργήσουν θέμα, ή θα βρεθεί λύση? Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί λύση. Και να σου πω γιατί. Ναι. Με τους συναδέλφους μου στο Eurogroup, ναι, και με τους θεσμούς, δεν κάτσαμε τώρα τρεις εβδομάδες να ξημεροβραδιάζουμε και να διαφωνούμε και να είμαστε σε αυτή την ένταση και να συμφωνήσουμε για να αφήσουμε ένα μικρό χρηματοδοτικό κενό, μάλιστα, αν το συγκρίνουμε με τα γενικότερα μεθυγέθη της οικονομίας και γενικά του προβλήματος των τελευταίων ετών, να το αφήσουμε να ουσιαστικά ανατρέψει ό,τι πετύχαμε. Έτσι όπως το λέτε είναι. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Και θέλω τώρα να πάμε. Ξαναπήγε στον πληθυντικό. Θα μπαίνουμε στον πληθυντικό και στον ελληνικό για λόγους τηλεόρασης. Θα είμαστε στον ελληνικό συστηματικά, γιατί δεν μπορώ. Είναι μεγάλη γνωριμία πολλών ετών και υπάρχει ένας σεβασμός ο οποίος ξεπερνάει τον ελληνικό και τον πληθυντικό για να εξηγήσω στον κόσμο. Θέλω να πούμε το εξής στον κόσμο. Τι έχουμε το πρώτο τετράμινο να κάνουμε και τι έχουμε μετά το πρώτο τετράμινο. Δηλαδή, το ανθρωπιστικό πρόγραμμα, το κοινωνικό πρόγραμμα προχωράει κανονικά στους 4 μήνες. Τα υπόλοιπα πάνε μετά το τον Ιούνιο. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι το πρόγραμμα κατά πολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης. Έτσι. Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Ναι. Παράλληλα, και δεν είναι, από εκεί και πέρα δεν είναι πρώτο και δεύτερο, είναι όλα μαζί. Ναι. Η ανθρωπιστική κρίση έρχεται πρώτη γιατί υπάρχει μια ηθική υποχρέωση. Έτσι. Απέναντι στο λαό μας γι' αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε τα εξής πράγματα ταυτόχρονα. Πρώτον, να λύσουμε αυτό το χρηματοδοτικό κενό για τους επόμενους μήνες. Δεύτερον, πρέπει οπωσδήποτε να αρχίζουμε να νομοθετούμε με τρόπο που να είναι θεραπευτικός για τον ιδιωτικό τομέα, όσο αφορά τα ληξιπρόθεσμα, όσο αφορά τα κόκκινα δάνεια. Ακριβώς. Και με τρόπο που να συνάδει βεβαίως και με τους εταίρους μας. Δεν θέλουμε αναγκαστικά να έρθουμε σε σύγκρουση μαζί τους, γιατί έχουν κάποιες αντιρρήσεις σε αυτά που θέλουμε εμείς να κάνουμε. Εγώ θα προσπαθήσω να εξασφαλίσω την μέγιστη δυνατή σύμπνοια σε αυτά. Γιατί και εκείνοι καταλαβαίνουν ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Όταν έχεις ληξιπρόθεσμα πάνω από 70 δις σε ένα κράτος. Ένα προϋπολογισμό σχεδόν, αν είναι δυνατόν. Και εκείνοι καταλαβαίνουν ότι ένα τραπεζικό σύστημα με 40%, 35% όπως είναι κόκκινων δανείων δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το τραπεζικό σύστημα. Αλλά πρέπει όμως να έχουμε και εμείς λόγο στο πώς θα διευθετηθεί αυτό το πρόβλημα. Παράλληλα, πρέπει να άμεσα ξεκινάει η διαπραγμάτευση για την μετά τον Ιούνιο εποχή. Ακριβώς. Και εκεί θα σταθούμε μετά. Εκεί είναι τρία πράγματα. Τρία πράγματα. Είναι το τρίγωνο. Χρέος. Αν θέλεις ένα σύστημα τριών εξισώσεων σε τρεις αγνώσεις, όπως το λέω. Το ένα είναι η αναδιαπραγμάτευση του χρέους. Έτσι. Αναδιάρθρωση του χρέους. Έτσι. Το δεύτερο είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα της επόμενης δεκαετίας. Ναι. Έτσι. Και το τρίτο, πάρα πολύ σημαντικό, αφορά τις επενδύσεις. Ακριβώς. Γιατί με ρωτάνε οι συνάδελφοι μου στο Eurogroup, τι πρωτογενές πλεόνασμα θέλεις να έχεις το 2018. Επειδή τυχαίνει να είμαι οικονομολόγος, τους απαντώ με έναν τρόπο που δεν έχουν συνηθίσει ως οικονομολόγος. Που είναι αστείο στο Eurogroup να μην επιτρέπει να μιλάς ως οικονομολόγος, να θεωρείται ότι είναι κακή τρόπη. Αλλά τέλος πάντων, θα το αλλάξουμε και το αλλάζουμε λίγο-λίγο. Τους λέω το εξής. Εγώ μπορώ να έχω και πρωτογενές πλεόνασμα και 4%. Αν χρειαστεί. Αν, εφόσον οι επενδύσεις
είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αποταμιεύσεις. Μάλιστα. Μόνο έτσι μαθηματικά βγαίνει. Μάλιστα. Με ένα δεδομένο εμπορικό ισοζύγιο, ναι, αν έχουμε τεράστιες επενδύσεις σε σχέση με τις αποταμιεύσεις, μπορώ να έχω ένα πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα. Αλλά όμως, αν όμως οι επενδύσεις μικρότερες από τις αποταμιεύσεις, όπως είναι σήμερα, δεν υπάρχει πιθανότητα. Ακριβώς. Ο μόνος τρόπος να έχω αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα είναι να συνθλίψω τους Έλληνες. Και άμα συνθλίψω τους Έλληνες, θα έχω σκοτώσει την Αγελάδα που θα παράξει το γάλα που εσείς θέλετε. Δεν θα έχω χώρα. Και θα μπορώ να σας αποπληρώσω. Σαφής. Να το πω διαφορετικά, ένας σοβαρός, ναι, δανειστής δεν προσπαθεί να σκοτώσει τον δανειζόμενο. Τον θέλει όρθιο. Τον θέλει όρθιο για να μπορεί να παράγει εισόδημα, να δουλεύει για να πληρώνει. Σαφής. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Πάμε στο διατάφτα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος περιμένει από τον Γιάννη τον Βαρουφάκη όλα αυτά τα οποία έλεγε και τα βλέπει να αναπτύσσονται σιγά σιγά και αισθάνεται και όμορφα. Μου άρεσε αυτό που είπατε, κύριε. Εγώ έχω ένα κοινωνικό πρόγραμμα, αλλά θέλω να πληρώσετε τους φόρους σας. Mm-hmm. Κύριε Υπουργέ, είναι εθνικό και πατριωτικό καθήκον, mm-hmm, περισσότερο πατριωτικό, να πληρώνονται οι φόροι. 5 μέρες πρώτων εκλογών, ο Πρωθυπουργός μου είπε, έχουν υποχρέωση όλοι να πληρώσουν τον υπόλοιπο ενθεία του 14 που κατέληγε το 15. Προφανώς. Και αυτό δύο που είπατε σήμερα είναι σημαντικό. Του 15. Ακριβώς. Τώρα, άρα οι δόσεις, οι 100, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Υπουργέ, με αυτό το σχέδιο, φαίνεται ότι θα πάρουν μια προτεραιότητα, έτσι δεν είναι? Ναι. Για να εισπραχθούν. Θα πάρουν. Τουλάχιστον 3 δις. Δεν έχουμε αποφασίσει, ναι, ακόμα τις παραμέτρους και τη μορφή. Ναι. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, όσοι έχουν κάποια χρήματα για να αρχίσουν να διευθετούν τις υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος, ναι, να τα δίνουν, χωρίς όμως να νιώσει ανόητος ο φορολογούμενος ο οποίος ήταν στην ώρα του και τα πλήρωσε όλα. Αυτό είναι απαραίτητο. Και έχουμε ηθική υποχρέωση στο φορολογούμενο που τα έθεσε όλα στην ώρα του, ναι, και πολλές φορές από το υστέρημά του. Και πούλησε ή ακίνητο ή οτιδήποτε, ναι, άλλο. Με ένα μπόνους, κύριε Υπουργέ. Θα πρέπει να επιβραβευτούν. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να μην σας απαντήσω ακόμα, γιατί το ψάχνουμε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα δουλεύουμε γι' αυτό. Πάμε στο ΦΠΑ. Εδώ υπήρξε ένα ουφ ανακούφισης. Mm-hmm. Βαρουφάκη ο ουφ από τα νησιά. Είμαι νησιώτης και καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Από τη Σάμο. Και επίσης ο τουρισμός, κύριε Υπουργέ, θέλω να το ξεκαθαρίσετε. Mm-hmm. Δεν αλλάζει τίποτα ούτε στο ΦΠΑ των νησιών, ούτε στον τουρισμό. Από όλα από την ούτε... Ελάτε. Δεν αλλάζει το ΦΠΑ, ναι, στο Αιγαίο. Μάλιστα. Δεν αλλάζει ο ΦΠΑ στις παραμεθόριους. Δεν αλλάζει ο ΦΠΑ στον τουρισμό, ναι, στα φάρμακα, στα τρόφιμα και στα βιβλία. Διότι αν αυξανόταν ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, θα ήταν δωρονάδρον. Τώρα το φορολογούμε. Έτσι. Έχουμε ανθρωπιστική κρίση και θα αυξήσουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Άρα που θα αυξηθεί. Θα βρούμε κάποιο προϊόν που δεν θα το θυμάται κανένας ότι έχει κάποιο φορολογικό συντελεστή. Πρέπει να δείξουμε και εμείς κάποια δείγματα σύγκλησης με αυτά που μας ζητάνε οι τέρμα. Θα βρούμε. Άκουσα για παράδειγμα στα ποτά, στα τυχερά κλπ. Δεν άκουσα. Μπορώ να σας πω. Κάπου θα, ναι, υπάρξει μια εξομάλυνση, μια εξισορρόπηση. Γιώργο, μην ξεχνάς ότι αυτή είναι η συμφωνία για 4 μήνες. Έτσι. Έτσι. Δεν θα μπούμε εμείς τώρα στην αρχή της άνοιξης να τραβήξουμε το χαλί κάτω από τον τουρισμό. Κάτω από τους ανθρώπους που θέλουν φάρμακα, κάτω από τους ανθρώπους που χρειάζεται να βάλουν φαγητό στο τραπέζι της οικογένειας. Ακριβώς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς γι' αυτό. Ακριβώς. Το γράψαμε με μια δημιουργική αμφισημία και ασάφεια, ναι, 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 το κείμενο, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει από κάποια δύσκολα κοινοβούλια αυτή τη βδομάδα, ναι, ώστε να υπάρχει σταθεροποίηση που βλέπεις να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Υπάρχει. Αυτό κάναμε. Υπάρχει και είναι τα πρώτα δείγματα από τη Γερμανία. Υπουργέ, έχετε ένα δώρο, ένα μεγάλο δώρο στα χέρια σας. Αυτές οι 100 δόσεις. Εάν το τρέξετε γρήγορα, τον Ιούνιο που θα πάτε στο στρογγυλό τραπέζι, θα έχετε να πείτε, κοιτάξτε να δείτε, εγώ μου αρέσουν 2 δις. Από εκεί που ήταν εντελώς απλήρωτα. Έχετε όπλα δηλαδή. Έχετε αρκετά στοιχεία να τους δώσετε. Θα χρησιμοποιήσουμε όποια όπλα μπορούμε. Το βασικό όμως, Γιώργο, που θα κάνουμε. Ναι. Το βασικό. Δεν είναι να τα μαζεύουμε από τους ανθρώπους που δεινοπαθούν και χρωστάνε 2.000 και 3.000 ευρώ στο δημόσιο. Και αυτό που θέλουμε να το κάνουμε, γιατί είναι απαραίτητο και τους ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο, όπως είπαμε, στο πλαίσιο του πατριωτισμού, στο, ακριβώς, πλαίσιο του να πάω στο Eurogroup με κάποιους περισσότερους πόντους, με κάποια περισσότερα όπλα. Αυτό που είναι σημαντικό όμως, όλοι οι άλλοι, ναι, οι οποίοι έχουν να δώσουν και δεν έχουν δώσει ποτέ. Έτσι. Και είναι μέρος του προβλήματος. Ακριβώς. Και που είναι και βασικές αιτίες που βρεθήκαμε εκεί που βρισκόμαστε, ότι εκείνοι πρέπει να χτυπηθούν και να χτυπηθούν αλίπητα. Και θα είστε αδίστακτος προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι? Θα είστε δηλαδή πολύ αυστηρός. Νομίζω ότι δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι δυνατόν ακόμα και επιχειρήσεις και ξένες, βασικά ξένες, ναι, ναι, οι οποίες δηλώνουν ποσοστό κέρδους 30 και 35% στη Γαλλία. Στην Ελλάδα δεν τρώνε ποσοστό κέρδος 1% όταν οι τιμές που χρεώνουν εδώ είναι οι ίδιες με τη Γαλλία. Και ενδεχομένως το κόστος είναι το ίδιο. Σωστό.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Βέβαια, εκεί χρειαζόμαστε την αρρωγή των εταίρων μας με αυτή τη μεταβίβαση, με αυτό το transfer pricing, όπως το λένε οι οικονομολόγοι. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω τους εταίρους μας, όχι μόνο να μας νουθετούν για το πώς θα σταματήσουμε τη διαφθορά και την σκροκέρδεια εδώ, αλλά να βοηθούν όταν πρόκειται και για δικές τους εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Σωστό. Πάμε στο φορολόγητο. Mm-hmm. Το φορολόγητο θα πάει σταδιακά από ό,τι αντιλαμβάνουμε από αλλιώς. Ιούνιο και μετά. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ακριβώς. Δηλαδή, πρώτα η χαμηλότερη. Πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικά. Ούψ, μίλησα και εγώ στο πληθυντικό. Πρέπει να σου πω ότι και εγώ ντρέπομαι για το γεγονός ότι ο φτωχός Έλληνας αρχίζει και πληρώνει φόρο από το πρώτο ευρώ. Αυτό είναι παράδεικτο. Είναι παράδεικτο. Δεν είναι δείγμα πολιτισμού αυτό. Έτσι. Θα επανέλθει το αφορολόγιο και θα επανέλθει γρήγορα, αλλά σταδιακά. Να το περιμένουμε μετά τον Ιούνιο, δηλαδή. Θα δούμε. Ωραία. Θα δούμε. Ίσως και πριν, σε κάποιο βαθμό, όσο αφορά τα. Δεν θα πάμε στις 12.000 κατευθείαν, αλλά θα δούμε. Δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει γι' αυτό. Μόλις προχτές τελειώσαμε τη συμφωνία, μόλις χτες σταθεροποίηση της οικονομίας και των τραπεζών. Θέλουμε μία-δύο εβδομάδες ακόμα. Και σας είδα να λέτε στο CNN, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχουμε και μια εισρωή 700 εκατομμυρίων, το οποίο αυξάνεται κάθε μέρα. Έτσι, την είχαμε προχτές και χτες. Σήμερα δεν έχω στοιχεία. Αλλά λογικό δεν είναι. Ακριβώς. Όταν είχαμε μία κυβέρνηση πριν από εμάς, δεν θέλω τώρα να μπω σε μία αντιπολιτευτική διάθεση, αλλά είναι αλήθεια. Όταν είχε μία κυβέρνηση η οποία έλεγε ότι αν εμείς εκλεγούμε, θα κλείσουν τα ATM την επόμενη μέρα, τι περιμένεις να κάνει ο κόσμος, θα τραβήξει τα χρήματά του από τις τράπεζες. Όταν βλέπεις μία ευρωπαϊκή. Κεντρική τράπεζα, η οποία μας τραβάει το waiver μία μέρα αφού έχουμε σταθεροποιήσει το χρηματιστήριο, έχοντας μεταβεί στο City του Λονδίνου και έχοντας πείσει τους επενδυτές ότι μπορούν να συνεννοηθούν μαζί μας. Τι περιμένεις να κάνει ο κόσμος. Τώρα όμως με αυτή τη συμφωνία, νομίζω ότι έχουμε τη σταθεροποίηση ακριβώς. Που πρέπει να υπάρξει. Κύριε Υπουργέ, οι αποδείξεις θα ισχύουν από ό,τι μαθαίνω, γιατί αυτό είναι ένα κίνητρο στον Έλληνα πολίτη. Και θα βρούμε κι άλλα. Και θα βρείτε κι άλλα. Τώρα, πάμε στο περιουσιολόγιο. Είναι η βάση. Του εντοπισμού της αποφυγής φόρου. Εμείς δεν θέλουμε να. Φόρου, μου είχε πει ο κ. Τσίπρας. Προφανώς. Κοιτάξτε, η κρίση αυτή έχει καταστρέψει και ανθρώπους και οικογένειες που ήταν ευκατάστατοι μέχρι πρόσφατα. Έτσι. Το γνωστό ανέκδοτο. Αν δεν κάτσεις καλά, θα σου γράψω τα διαμερίσματα. Ναι. Γιατί υπάρχουν διαμερίσματα τα οποία είναι ανίκαιστα ή νοικιάζονται πάρα πολύ χαμηλά, σωστό. Που πληρώνουν φόρους, δεν μπορεί να απολυθούν γιατί δεν υπάρχει αγορά. Προφανώς δεν θα έρθουμε εμείς να βάλουμε και άλλους φόρους τώρα στα ακίνητα. Στη βάση της φορολόγησης περαιτέρω φορολόγησης περιουσίας. Τα εισοδήματα πρέπει να φορολογούνται. Το περιουσιολόγιο, όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχει ένα απλό στόχο. Να μας επιτρέψει να συγκρίνουμε τις δηλώσεις των προηγούμενων της προηγούμενης δεκαετίας με την περιουσία. Και αν αυτά τα δύο δεν συνάδουν, αυτό λειτουργεί ως καμπανάκι. Άρα λοιπόν πάμε σε έναν έλεγχο σε βάθος δεκαετίας, δεκαπενταετίας. Έλα εδώ, κυρία, αυτά ήταν τα εισοδήματά σου. Βρέθηκε ξαφνικά με αυτά. Καθώς και τα εμβάσματα στο εξωτερικό. Ακριβώς. Και εκεί θα γίνει διαφορά. Ναι. Και εκεί, κύριε Υπουργέ, ο Έλληνας πληρώνει 52% σε φόρους. Το 52% του εισοδήματός του. Αν βάλετε το ανώτο συντελεστή συν τις έκτακτες εισφορές, φτάνουμε στο 52%. Σε αυτούς οι οποίοι βγάλανε χρήματα έξω αφορολόγητα, πρέπει να είναι η ίδια συμπεριφορά με αυτούς που τώρα πληρώνουν τόσο σκληρό φόρο, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Και αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου και για αυτούς, ότι τους ελέγχουμε, ότι θα είμαστε αδέκαστοι και θα τους δώσουμε και κάποιες δυνατότητες να κάνουν το σωστό. Μάλιστα. Απόλυτα σαφής. Πάμε στον ειδικό φόρο πετρελαίου θέρμανσης. Ξεπάγια σε όλη η Ελλάδα. Mm-hmm. Αρρώστησε ο μισός κόσμος γιατί καίγανε καρέκλες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το ζούσατε εσείς εδώ στην ατμόσφαιρα κλπ. Και τελικά ούτε το κράτος μάζεψε λεφτά. Θα πάμε του χρόνου το χειμώνα, θα μου πείτε είναι πολύ νωρίς. Είναι νωρίς. Σε φθηνότερο πετρέλαιο, αν και πέφτουν οι τιμές διεθνώς. Αλλά... Πάλι καλά που πέσανε οι τιμές. Αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα της παροχής ελάχιστης πρόσβασης στη θέρμανση, στην ενέργεια, στην τροφή. Μάλιστα. Ως μέρος της αντιμετώπισης με τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Ακριβώς. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος ο οποίος έχει πισίνα θερμενόμενη πρέπει να έχει ενίσχυση κρατική για το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Αλλά κάποιος ο οποίος ξεπαγιάζει πρέπει. Ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, οι μισθοί. Οι μισθοί φαίνεται ότι πάνε σταδιακά με συλλογικές συμβάσεις. Αυτό 5 μέρες πρώτων εκλογών μου το είπε και ο Πρωθυπουργός. Μου λέει: εμείς θα αφήσουμε
σε απόλυτη ελευθερία το θέμα των μισθών. Πάμε στο δημόσιο. Στον ιδιωτικό τομέα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αφήσατε τους ιδιώτες να αποφασίσουν, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Όχι ακριβώς. Ναι. Είπαμε θα αποφασίσουν οι ιδιώτες, θα είμαστε σε πλήρη συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς, ναι, εταίρους. Αλλά παράλληλα καθόμαστε stand-by στην ένταση, ναι, που χρειάζεται να παρέμβουμε στην συλλογική διαπραγμάτευση. Σαφής. Στο δημόσιο, αυτές οι ανισότητες μισθών φαίνεται ότι θα εξομαλυνθούν μέσα από ένα μισθολόγιο που θα άρει κάποιες αδικίες? Λογικό δεν είναι, πρέπει να το κάνουμε. Θα το κάνετε γρήγορα αυτό, έτσι? Είναι ένα. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Είναι ένα από αυτά που θα κάνουμε. Το αντιλαμβάνομαι. Όπως και τα επιδόματα, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν χιλιάδες επιδόματα, εκατοντάδες επιδόματα. Το γνωρίζω. Και τελικά οι μισθοί, καμιά φορά. Ως πανεπιστημιακός. Το ξέρετε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο τα επιδόματα χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε να μην αυξάνεται. Σωστό. Η ασφάλεια, να μην αυξάνεται η σύνταξη αυτών που βγαίνανε. Ακριβώς. Στη σύνταξη. Αυτό είναι ένα πάγιο πρόβλημα του ελληνικού, ναι, δημοσίου τομέα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Θα πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα, διότι στο δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, και το ξέρεις καλά, γιατί ήταν πολλά αυτά που θα πει στη συνέχεια, θα πει για τον κύριο Τσίπρα, θα πει για το Λαφαζάνι, θα πει για τις συντάξεις, θα πει